Η πρώτη μας συνταγή για σήμερα είναι το παστέλι. Το παστέλι είναι το πιο θρεπτικό, υγιεινό, superfood snack που μπορούμε να ετοιμάσουμε, γιατί έχει μέσα σουσάμι και μέλι. Οπότε συνδυαστικά αυτά τα δύο μας κάνουν το τέλειο snack. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το παστέλι θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια σουσάμι, 200 γραμμάρια ελληνικό μέλι μούσας κλασικό, μία πρέζα αλάτι και ξύσμα από ένα λεμόνι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα αντικολλητικό τηγάνι πάνω στη φωτιά και το παστέλι, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, ουσιαστικά είναι δύο υλικά. Μέλι και σουσάμι. Μπορούμε να βάλουμε όποιο εσπεριδοειδές θέλουμε. Λεμόνι, μανταρίνι, πορτοκάλι, περγαμόντο, ό,τι μας αρέσει. Εμείς θα βάλουμε λεμόνι, αλλά αυτό είναι προαιρετικό. Στο παστέλι κανονικά μπορούμε να βάλουμε και καθόλου από αυτά. Και αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι λίγο αλατάκι. Το αλάτι πραγματικά κάνει το γλυκό μας, το σνακ μας, ακόμα πιο νόστιμο, γιατί ισορροπεί πάρα πολύ με το μέλι. Και επίσης κάνει ακόμα πιο έντονη τη γεύση του παστελιού και αυτό είναι που θέλουμε. Αντί για σουσάμι, μπορείτε να βάλετε φουντούκια, μπορείτε να βάλετε αμύγδαλα, μπορείτε να βάλετε φιστί και γίνεις, ό,τι σας αρέσει. Το παραδοσιακό παστέλι όμως γίνεται με σουσάμι. Οπότε, πρώτα απ' όλα τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Διονύση? Να ρίξουμε το σουσάμι. Γιατί? Το τηγάνι. Γιατί? Το να το καμπουρδίσουμε, δεν το τσιγαρίζουμε. Λοιπόν, καβουρδίζουμε το σουσαμάκι μας εδώ πέρα και πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί πραγματικά άμα ξεχαστείτε λίγο και πάτε πιο εκεί, το σουσάμι σας θα καεί. Πρέπει όλη την ώρα να ανακατεύουμε και αναλόγως με το πόσο θέλουμε να καβουρδίσουμε το σουσάμι μας, θα εξαρτηθεί και η γεύση στο τέλος που θα έχει το παστέλι μας. Γιατί κάποιοι θέλουν το σουσάμι να είναι πιο καβουρδισμένο, κάποιοι θέλουν να είναι πιο ξανθό. Ό,τι θέλετε κάνετε, εμένα μου αρέσει να είναι καβουρδισμένο, αλλά προσοχή. Ανακατεύουμε όλη την ώρα, δεν θέλουμε να καεί, θέλουμε να καμπουρδιστεί, να μυρίσει ωραία. Μας αρέσει το άρωμα που βγάζει το σουσάμι καθώς ψήνεται. Και εσύ, φίλε Διονύση, τι ξηροκάρπο θα έβαζες για το δικό σου παστέλι? Εγίνης. Να πήγεις τα ακριβά. Έχεις λεφτά, έτσι. Τα σκάει ο Διονύσης. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο θα το βγάλω το σουσάμι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά, αλλά πραγματικά έχει καμπουρδιστεί και γίνει τέλειο. Εδώ. Και το τηγανάκι μου καίει. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να ζυγίσω το μέλι μου. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι πάνω στη ζυγαριά, θα βάλω μια πετσέτα, έτσι όπως είναι. Θα βάλω το τηγάνι μου και θα ζυγίσω 200 γραμμάρια μέλι μούσες. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μέλι μούσες, ένα 100% ελληνικό μέλι με ιδιαίτερα αρώματα, παχύρευστη υφή και πλούσια γεύση. Θέλουμε 200 γραμμάρια μέλι. Οπότε μέσα στο τηγάνι. Εδώ. Τέλεια. Και θέλω να το κάνετε έτσι όπως το κάνω και εγώ. Θέλω να παραμένει ζεστό το σουσάμι καθώς κάνουμε το μέλι. Δηλαδή, με το που ρίξαμε το σουσάμι δίπλα και έχει αρχίσει να κρυώνει, αλλά είναι ακόμα ζεστό, βάζουμε το μέλι πάνω στη φωτιά. Θέλουμε το μέλι να πάρει μία βράση και μόλις πάρει μία βράση να ρίξουμε κατευθείαν το σουσάμι μέσα που θα είναι ζεστό. Δεν θέλουμε να είναι παγωμένο για να μην σταματήσει το βρασμό από το μέλι. Όπως βλέπετε, έχει αρχίσει να φρίζει. Αυτό είναι που θέλουμε. Και μόλις αρχίσει να φρίζει το μελάκι μας, τότε ρίχνουμε μέσα στο σουσάμι. Εδώ. Και το σουσάμι, μα θυμάστε, είναι καυτό. Πρέπει να είναι καυτό, να μην σταματήσει το μέλι, το βρασμό του. Και τώρα, χαμηλώνω τη φωτιά στη μέση, εδώ, και θα σιγοβράσω για 5 λεπτάκια. Θα πάρω αυτή. Εδώ. Ωραία. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά τι θέλω, στα 5 αυτά λεπτάκια να εξατμίσω την υγρασία του μελιού. Και ουσιαστικά το μέλι να γίνει καραμέλα από μόνο του. Θα γίνει μέλι συμπυκνωμένο. Αυτό είναι ακριβώς που θέλουμε. Οπότε 5 λεπτάκια σε χαμηλή φωτιά. Οπότε με το που είναι έτοιμο, κατευθείαν θα ρίξουμε το αλάτι, το ξύσμα, θα ανακατέψουμε και θα βάλουμε στη φόρμα μας για να κρυώσει. Το παστέλι ήταν γνωστό στην αρχαιότητα με την ονομασία σισαμής. Ο Όμηρος αναφέρει στην Ιλιάδα ότι το έτρωγαν οι στρατιώτες για να πάρουν δύναμη πριν από τη μάχη. Σύμφωνα με έρευνες, το σουσάμι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και η τακτική κατανάλωσή του φαίνεται να μειώνει την αρτηριακή πίεση και την κακή χοληστερόλη, ενώ λέγεται πως ανεβάζει τη λίμπιντο. Λοιπόν, με το που δούμε ότι αρχίζει να μυρίζει καραμέλα, σε αυτό το σημείο καταλαβαίνουμε ότι το σουσάμι μας είναι έτοιμο. Ουσιαστικά από τη μυρωδιά μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί όταν αρχίζει να μυρίζει έντονη καραμέλα, σημαίνει πραγματικά πως έχει συμπυκνωθεί, οπότε έχει αρχίσει το μέλι μας να καίγεται και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε βγάζουμε από τη φωτιά, θα ρίξουμε μέσα το ξύσμα τώρα, γιατί αν το ρίχναμε από την αρχή, καταλαβαίνετε ότι θα καιγότανε. Λίγο ξύσμα από λεμόνι, προαιρετικά, άμα θέλετε δεν βάζετε, και αλάτι. Το αλάτι δεν θα το λυπηθείτε. Θα ρίξετε αλατάκι εδώ και ανακατεύουμε. Βλέπετε, συνεχίζει να ψήνεται το παστέλι μου, γιατί είναι καυτό το τηγάνι. Τώρα,
Όπως είναι, πρέπει να αδειάσω σε μία φόρμα. Εγώ έχω ετοιμάσει εδώ πέρα μία 20 εκατοστών που έχω βάλει μία λαδόκολλα. Οπότε θα αδειάσω όλο το μείγμα μέσα, εδώ. Και τώρα το πόση ώρα πρέπει να τα αφήσουμε το παστέλι είναι σχετικό. Και έχει να κάνει με τι, φίλε Διονύση? Με τη σκληρότητα. Με τη σκληρότητα, λέει. Όχι, με το σκεύος που θα το ρίξουμε. Άκου τι γίνεται τώρα. Να σου εξηγήσω πώς απλά είναι τα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, το ρίξα σε αυτή τη φορμούλα που είναι μικρή. Οπότε θέλω το παστέλι να βγει χοντρό. Θα πάρει περισσότερη ώρα για να κρυώσει. Εσύ, άμα θέλεις να το κάνεις πιο λεπτό και να το ρίξεις ένα μεγάλο ταψί, σε 5 λεπτά κατευθείαν θα έχει κρυώσει. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Ενώ αυτό, επειδή είναι έτσι χοντρούτσκο, θα χρειαστεί περίπου 20 λεπτάκια να κρυώσει για να μπορέσω να το χωρίσω, να το κόψω σε κομμάτια. Γιατί άμα κρυώσει τελείως, δεν μπορώ να το χωρίσω κομμάτια, θα σπάσει. Οπότε, αφήνουμε στην άκρη για 20 λεπτάκια μέχρι που να κρυώσει. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα και έχω αφήσει 20 λεπτάκια και θέλω να δείτε τη διαφορά. Αυτό είναι ρευστό, φαίνεται πόσο ρευστό είναι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κρυώσει το μέλι. Ενώ αυτό που έχει αρχίσει να κρυώνει, ακόμα είναι ελαστικό. Βλέπετε. Μου επιτρέπει να το κόψω εύκολα, αλλά δεν έχει παγώσει τελείως, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Οπότε τώρα, τι σχήματα θέλετε να κόψουμε? Ρόμβο. Ρόμβο θέλεις, ρόμβο θα πάρεις. Λοιπόν, βλέπετε, σε αυτό το σημείο πραγματικά είναι πολύ εύκολο να το κόψουμε, εδώ. Και πρέπει να το κάνουμε ρόμβο, σύμφωνα με τις παραγγελίες εδώ πέρα που έχω πάρει. Οπότε, γυρνάμε στο πλάι. Ωραίος ο ρόμβος μου. Και πρέπει να αφήσουμε να κρυώσει τελείως. Τώρα που δεν θα πάρει πολύ ώρα, σε 5-10 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Και μόλις κρυώσει, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που γίνεται, μπορούμε να σερβίρουμε κατευθείαν πάνω σε φύλλα λεμονιάς. Πάρε εδώ αυτό το μικρούλι, εδώ, που ήθελες ρόμβο. Ευχαριστώ. Τίποτα. Θα δώσεις και ένα στο Διονύση, έλα. Ναι. Ωραίος. Είμαστε άλλοι τρεις εκεί. Να πάρει και αυτό και φύγε. Θα βάλω τα ωραία κομμάτια για να φαίνεται ωραία στον κόσμο. Γιατί είμαστε σοβαροί εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που γίνεται. Δεν είναι φανταστικό. Πραγματικά, με δύο υλικά κάνεις τόσο υπέροχα παστελάκια. Για το παστέλι. Καβουρδίζουμε σε ένα καυτό τηγάνι το σουσάμι μέχρι να πάρει χρώμα και το βάζουμε σε ένα μπολ. Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το μέλι και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Προσθέτουμε το ζεστό σουσάμι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς. Αφαιρούμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το αλάτι και το ξύσμα από το λεμόνι. Απλώνουμε το μείγμα σε μια στρογγυλή φόρμα καλυμμένη με λαδόκολλα. Αφήνουμε το παστέλι για 20 λεπτά να κρυώσει και να σφίξει, το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε πάνω σε φύλλα λεμονιάς. Και μόλις το ετοιμάσετε, θα καταλάβετε το πόσο πολύ εύκολο είναι να φτιάξετε το σπιτικό παστέλι πραγματικά με το τίποτα και τίποτα δεν συγκρίνεται με τη γεύση του. Μην ξεχάσετε να βάλετε το αλάτι. Είναι φανταστικό.